Κύριε Κυρκολάτε, λίγο να δούμε και με βάση αυτήν την παρότριση από τον κύριο Σκουρλέτη, αν εσείς βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα μας ανησυχήσουν αύριο. Θα υπάρξουν όπως υπήρχαν σε όλες τις παρελάσεις τα τελευταία χρόνια. Είτε ήταν αντιμνημονιακοί οι διαδηλωτές, είτε ήταν από έναν, όπως το είπε η κυρία Σημακοπούλου, πατριωτισμό ο οποίος εκδηλώνεται με ύβρις και προπυλακισμούς. Εγώ θυμάμαι με ντροπή ακόμα και τις ύβρις απέναντι στον πρόεδρο Παπούλια και τις χειρονομίες των μαθητών, αλλά και τις προσπάθειες να σπάσουν οι κλοί. Θα δούμε τα ίδια φαινόμενα τώρα και είναι ενδιαφέρον. Ένα κόμμα που τότε τα καταδίκαζε και ένα άλλο κόμμα που τότε τα καταδίκαζε με ναι μεν αλλά. Τώρα έχουν ακριβώς την αντίθετη θέση. Η κυρία Σημακοπούλου λέει θα εκδηλωθούν οι πατριώτες, βάζοντας βεβαίως στο σακούλι των προδοτών όλους τους υπόλοιπους. Η κυρία Πέρκα, πολύ σωστά αυτή τη στιγμή, αλλά όχι τόσο σωστά πριν από μερικά χρόνια, βλέπει ότι οι εκδηλώσεις είναι για άλλους λόγους και πρέπει να έχουν ένα περιεχόμενο και όχι μια ευκαιρία για να ανταλλάξουμε ύβρες. Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα. Όταν βρεθώ εγώ στη θέση που ήσουν εσύ και σε κατήγγυλα, θα κάνω ακριβώς αυτά που έκανες και εσύ. Το ζήτημα να πάμε λίγο παραπέρα. Δεν μπορούμε να χωρίζουμε το να λέμε πραγματικά αυτή τη στιγμή και από χείλη ενός υποψηφίου ευρωβουλευτή ότι όσοι δεν πάνε ή όσοι είναι αντίον της συμφωνίας των προσπών είναι προδότες. Είναι ένα μήνυμα πολύ μακρύτερο από τα συγκεκριμένα κομματικά ωφέλη που ελπίζουν να κερδίσουν από την κριτική στη συμφωνία. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και τα επόμενα χρόνια που η παράταξη της κυρίας Σημακοπούλου πιστεύει ότι θα είναι στην κυβέρνηση. Δηλαδή εσάς ότι η θέση σας ποια είναι ακριβώς, σπέρνεις, ότι είναι ακροδεξιοί αυτοί οι οποίοι θα εκφραστούν εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών ενδεχομένως. Εγώ πιστεύω. Γιατί η πολιτική δεν είναι να κρατάμε ίσες αποστάσεις. Καμία ίση απόσταση. Δεν είναι να κρατάμε ίσες αποστάσεις, είναι να παίρνουμε και θέσεις σε σχέση με αυτό. Από ό,τι ξέρετε πάρα πολύ καλά, εμείς διαλύσαμε το μισό μας κόμμα για να πάρουμε θέσεις και ήμασταν σαφέστατοι από πάντα. Όχι όπως η κυρία Μπακογιάννη που ήταν στο κόμμα και χαράξει τη γραμμή τη διαφορετική και εσείς την ανταλλάξατε ακόμα για κάποιες ψήφους. Ακόμα την ίδια γραμμή με αυτό λοιπόν μας. Που λέω είναι εμείς πληρώσαμε το κόστος της επιλογής, δεν λέμε προφανώς, είναι άνθρωποι που ανησυχούν αυτοί που εναντιώνται στη συμφωνία. Αυτοί που θα πάνε όμως στην παρέλαση για να δηλαδή, φωνάξουν να μπουτζώσουν και να βρει. Δηλαδή αν κάποιος τραγουδίσει η Μακεδονία ξακουστεί στην παρέλαση είναι κακό. Άμα θέλετε και εμένα μου αρέσει και ένα όμορφο εμβατήριο για να περπατάς και να εγώ το ήμουν έκανα στο, για να αδυνατήσω περπατούσα και τους ήχους αυτού του εμβατηρίου. Μην ξεχνάτε Μακεδονίας ακουστεί το Αλεξάνδρου η χώρο που έδιωξε στους Βούλγαρους και ελεύθερησε τώρα. Είναι ένα τραγούδι του που έχουμε ξεκινήσει. Τα ακούσαμε στην παρέλαση στην Καλαμάτα. Οι νέοι δεν καταλαβαίνουν γιατί λέει τους Βούλγαρους. Λέει τους Φαουτζίδες θέλετε να διώξουμε. Τι σημαίνει. Βλέπετε μέσα στα χρόνια πώς ένα τραγούδι το οποίο ήταν στηριγμένο σε μια πολιτική που ήταν στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου, πώς έχει αλλάξει τώρα και έχει γίνει ένα ωραίο εμβατήριο. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε ένα θέμα για να δείξουμε την αντίθεσή μας και το κάθετο διαχωρισμό μεταξύ προδοτών και εθνικοφρών, αλλού πάμε. Λοιπόν, ναι. Κυρία Πέρκα, υπάρχει ένα θέμα, καθότι εσείς είσαστε εκλεγμένος ευρωβουλευτής και η περίπτωση της κυρίας Λοΐζου ήταν να είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε και με την διαδικασία που κι εσείς έχετε περάσει από την έγκριση ενός κόμματος εν προκειμένου του ποταμιού, είναι οι όροι και προϋποθέσεις τέτοιοι που ένα κόμμα να ελέγχει και να ψάχνει κατάλληλα τους υποψήφιους, γιατί πρέπει εν προκειμένου να υπάρχει και μια αναζήτηση στο τι έχει κάνει στο παρελθόν. Φαντάζομαι πως τα κόμματα έχουν τέτοιες εσωτερικές διαδικασίες. Εμείς στο ποτάμι είχαμε κάποιες. Αλλά μήπως να πάμε λίγο παραπέρα. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αυτή κάθε κόμμα επιλέγει τους υποψηφίους του. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι η κυρία Λοΐζου ήταν μια ατυχής όντως υποψηφιότητα ή ότι ο Γιώργος ο Κίρτσος από την δραστηριότητά του επιχειρηματίας και επειδή έπεσε έξω όπως και πάρα πολλοί άλλοι επιχειρηματίες χρωστάει αυτά που χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο. Αυτά είναι πραγματικότητες οι οποίες δεν μπορούν. Αλλά μένα με νοιάζει ότι αντί να βλέπουμε το δάσος που είναι γιατί το Λαϊκό Κόμμα με τους υποψηφίους του με τους βουλευτές του μάλλον στην τωρινή Βουλή που έζησα κι εγώ ψήφισε ενάντια στο να υπάρχουν δασμοί για λόγους περιβάλλοντος ή προστασία της εργασίας. Γιατί ψήφισαν ενάντια στο να καταργήσουμε τα μηδενικά συμβόλαια, ψήφισαν ενάντια στο να περιορίσουμε τα εμπορικά προϊόντα από την Κίνα που δίνονται με δημόσια δαπάνη. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να μπουν στη συζήτηση, ώστε να καταλήξουμε ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούμε για ευρωβουλευτές που καταλαβαίνουν ότι ένα μηδενικό συμβόλαιο σημαίνει πως έχει ένα εργαζόμενο όμηρο. Που όταν μιλάει ο Μακρόν για προστατευτισμό, δεν εννοεί αυτόν του Τραμπ, αλλά εννοεί αυτές οι χώρες που δεν προστατεύουν το περιβάλλον και γι' αυτό έχουν φτηνότερα προϊόντα, να πρέπει να τα βάλουν στην Ένωση μόνο αν πληρώνουν δασμούς. Εγώ θέλω ευρωβουλευτές λοιπόν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα ζητήματα. Τώρα, αν η κυρία Λοΐζου, κατά μένα ήταν ατυχής γενικότερα.
Όχι, για τον κύριο Γεωργιάδη δεν θέλω να απασχοληθώ. Αλίμονο τώρα για κάθε στέλεχος. Αυτό είναι η αφορμή για να συζητήσουμε τα κριτήρια. Αυτό έχει σημασία. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκείνη η ουσία. Και όχι να κάνουμε ούτε κανένα βάλει τη χώρα μας εκπροσωπούμε. Γιατί, και όχι προφανώς ατυχές επιλογές υπάρχουν ένθεν κακήθεν. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό, το λέμε γιατί είστε και οι δύο υποψήφοι ευρωβουλευτές, και επειδή έχουμε και την ρευστότητα τη μεγάλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη, με αφορμή αυτά που είπατε για τον προστατευτισμό και τον κύριο Μακρόν, εδώ υπάρχει διείσδυση της Κίνας μέσα από το νέο δρόμο του μεταξιού, που είναι μια πολύ μεγάλη στρατηγική κίνηση στη σκακέρα σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή θέματα που, όπως λέτε, επιβάλλουν να υπάρχει το αντίστοιχο επίπεδο για να μπορέσουμε τελικά. Και έχει ξεκινήσει ήδη ο διάλογος μέσα στην Ευρώπη, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διείσδυση της Κίνας και άλλων αδειόμενων αγορών. Και τώρα η Ιταλία, επειδή έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς αυτή τη στιγμή, μια κυβέρνηση η οποία ταλαντεύεται από εδώ και από εκεί, δημιουργεί προβλήματα. Αλλά η Ευρώπη σίγουρα θα απαντήσει. Αλλά θέλω σε αυτή την απάντηση που θα δώσει και που θα είμαστε μαζί ως πολιτικές ομάδες, δεν λέω ως άτομα, στο καινούριο Ευρωκοινοβούλιο, αναζητώντας τη λύση. Πρέπει να βάλουμε τις γραμμές που θα είμαστε μαζί ή θα είμαστε απέναντι. Και εμένα οι γραμμές είναι οι πολιτικές. Δεν είναι αν είναι ένας υποψήφιος ατυχής. Έφυγε, πάει, πήρε το κόστος ο ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε. Για η κυβέρνηση δεν διάλεξε το θέμα του κόκκινου δανείου για να κάνει αντίσταση. Η κυβέρνηση έφερε το καθυστερημένο μέτρο των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που το έχει φέρει και συμφωνώ με τον κύριο Σημακοπούλου 3,5 χρόνια τώρα, παράταση του χρόνου και επιδότηση του επιτοκίου. Στην προσπάθεια όμως να πείσει ότι εκεί μέσα θα μπουν όλοι και όχι μόνο αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη και εκείνοι είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι λένε καλά, αλλά και οι κακοπληρωτές σας, οι παταξίδες που λέμε θα μπουν. Ενώ μεγαλύτερες προσδοκίες. Ενώ όπως η συμφωνία με τις τράπεζες όντως περιείχε παράθυρα σε αυτούς που έχουν μεγάλη περιουσία και μπορούσαν να καλύψουν. Αυτό προσπαθούν να περιορίσουν οι εταίροι. Η κυβέρνηση έριξε ένα πυροβολισμό. Δεν είναι αλήθεια ότι άμα είσαι εκτός μνημονίου μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Γιατί τις τράπεζες δεν κάνεις ό,τι θες. Είναι η υποπτία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα αυτό που είπε η κυβέρνηση θα κάνω μία μονομερή ήταν απλώς για να θυμίσει λίγο το μεταμνημονιακό. Έτσι. Όλοι ξέρουμε και εγώ συμφωνώ. Θα έχουμε συμφωνία με τους εταίρους. Είναι ένα καλό μέτρο. Και καλό είναι να κόψουμε και τους μπαταχτσίδες. Δεν είναι ο μικρό ιδιοκτησιούχος. Είναι κάποιος ο οποίος δεν πληρώνει ενώ έχει άλλη περιουσία και μπαίνει και με αυτόν τον τρόπο μέσα. Και για τις 120 δόσεις πιστεύω πως και αυτές τις μέσα είναι γενικότερο παζάρι. Γιατί όντως, άμα συνέχεια υπόσχεση διευκολύνσεις, άσε που δεν τις κάνεις και καθυστερείς, δημιουργείς μια κουλτούρα δεν πληρώνω. Και καλό αυτό είναι να επιβραβεύεις είναι και τους συνεπείς, είμαι σίγουρη. Αυτό είναι πράγμα. Γι' αυτό και οι εταίροι και σε αυτό έχουν βάλει ένα δάχτυλο. Εγώ πιστεύω πως πολύ σύντομα, πριν είμαστε ξανά μετά το. Την 25, μετά το, πριν το Πάσχα, μάλλον θα έχουν λυθεί όλα αυτά. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πιο βαθύ. Ο πολίτης πιστεύει ότι η οικονομία πάει καλά. Τα νούμερα και το 2014 λέγανε κάτι τέτοια πράγματα. Και τώρα τα νούμερα πραγματικά δείχνουν αύξηση των εισαγωγών κτλ. Ο πολίτης έχει νιώσει αυτό, θα το δείξει στην ψήφο του αναγκαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιλτο Κύρκο.